κυρία Σέβη Μπαρδέρη Κουτσαντώνη, συμπατριώτησά μας, είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζεται συγκεκριμένη έκθεση, κυρία, στην ΚΟ. Έχω κάνει ατομικές εκθέσεις, πέντε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, και τρεις δηλαδή στην Αθήνα και δύο στην ΚΟ. Η προηγούμενη συμμετοχή σας ήταν επίσης μαζί με την έκθεση των γυναικών χωρίς σύνορα πέρσι, αν θυμόμαστε καλά. Γυναικό, ναι, ήταν μια έκτακτη συμμετοχή, θα λέγαμε. Ναι. Είχα κάνει και παλιότερο όμως. Το 1995 είχα κάνει ξανά. Μάλιστα. Εδώ. Πάλι κεραμικής, έκθεση κεραμικής. Ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια έτσι με αυτό το αντικείμενο. Από το 1993 ασχολούμαι, εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Μέχρι το 1988, από εκεί και πέρα, πήρα σύνταξη, εκκληνωμένη και έφυγα. Ναι. Ασχολούμαι με κεραμικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τέχνη. Εντυπωσιάστηκα και συγκινήθηκα κάποια στιγμή που πήρα μια μοσχομάσα και τη έδωσα σχήμα και μορφή, και από τότε μέχρι τώρα ασχολούμαι εντατικά. Από το 88 λοιπόν, έτσι. Από το 1993 και μετά. Από το 1993 και μετά. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα έργα τα οποία εκθέτεται εδώ, έχουν κάποια κεντρική θεματολογία, κάποιο τίτλο γενικά. Και όχι, ότι παίρνω τα θέματα μου από την κοινωνική ζωή, από την παράδοσή μας, ό,τι εδώ έχει με συγκινήσει θα το σχηματίσω και θα του δώσω μορφή, ναι. Και κυρίως αυτά που παραπέμπουν σε νησί, έχουμε δει και θαλασσινά θέματα, έτσι. Έχω και θαλασσινά θέματα βέβαια, γιατί καλοκαίρι και κόσ, συνδυάζονται. Πάντα. Τα περισσότερα είναι θαλασσινά από ό,τι είδατε, ναι. Τώρα, πώς αισθάνεστε απόψε για τη βραδιά με οικία πρόσωπα εδώ από το νησί? Είμαι συγκεκριμένη γιατί βλέπω ήδη. Λέω γεια σου Αγγέλα. Και αγαπημένα πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά και περιμένουμε και την επόμενη εκθέση. Καλημέρα.